Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με Βρυξέλλες και τη συνάδελφο Νατάσα Πατρινού, η οποία έχει μαζί της το πρόσωπο της ημέρας, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Να τους δούμε και τους δύο. Νατάσα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο ενός δημοσιογραφικού σεμιναρίου που γίνεται εν ώψη των ευρωεκλογών. Είμαστε πολύ κοντά στις ευρωεκλογές και γι' αυτό και γίνεται η ενημέρωση για όλες τις διαδικασίες, ώστε και εμείς να μιλήσουμε με τους πολίτες και να εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι τελικά να ψηφίσουν. Είναι πολύ κρίσιμες οι εκλογές αυτές. Όμως, όπως είπες πολύ σωστά, σήμερα ο κύριος Αρβανίτης είναι το πρόσωπο της ημέρας και για κάτι άλλο, για τις δηλώσεις που έκανε, κύριε Αρβανίτη, που κάνατε σε σχέση βέβαια με το ευρωψήφισμα για το κράτος δικαίου, που στην ουσία είπατε ότι βοηθήσατε να δημιουργηθεί αυτό το ψήφισμα. Είχατε τις έντονες αντιδράσεις από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά να ακούσουμε εσάς τι ακριβώς, πώς ακριβώς συμβάλατε στη διαμόρφωσή του και τι πιστεύετε για το συγκεκριμένο ευρωψήφισμα. Αν διαβάσει το άρθρο 29 θα καταλάβετε πού συμβάλαμε. Αντί να πάμε σε άμεση παύση των οικονομικών, της οικονομικής ροής, είπαμε όχι. Εδώ συμβάλαμε. Αν λοιπόν στην Δημοκρατία διαβάζατε το 29, αν διάβασαν γενικώς γιατί είναι αδιάβαστη, ή αν δεν είχαν μια πολιτική Γκέμπελς, θα κάνουν το ασπρομάδο. Δεν υπήρχε θέμα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα με τη δημοσιογραφική κοινότητα, ξέρετε. Να καλούμε να απαντήσουν σε κάτι που θα πρέπει να έχουν διαβάσει πριν κάνουν σχόλιο. Είναι λίγο προβληματικό. Θέλω να μου εξηγήσετε το κομμάτι του κράτους δικαίου και γιατί το λέω αυτό. Αν όντως. Ναι. Αν όντως θεωρείτε ότι έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα, είχαμε πολλές υποθέσεις. Τελευταία είναι βέβαια αυτή των Τεμπών. Θεωρώ που έχει προβληματίσει πολύ. Και σήμερα, όχι, εισαγγελική έρευνα για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε πριν λίγο πάλι απόφαση το θέμα δημοκρατία και κράτους δικαίου και ελευθερωτυπία στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, δεν όλοι έχουν τις πατρίδες. Το βασικό θέμα είναι να δούμε λοιπόν επί της ουσίας τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη και ισονομία σε όλους τους πολίτες της Ελλάδας, γιατί είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας αφήσουμε τα κουτοπονηρήκια αυτά ότι. Τι είναι αυτό που ψήφισε, τι είναι αυτό που έγραψε. Εμείς αυτό που συμβάλαμε είναι να μην ξεκινήσουν διαδικασίες παύση των κονδυλίων άμεσα όπως έγινε στην Πολωνία. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβασή μας. Και καλά κάναμε. Στο κομμάτι θέλω και ένα σχόλιο σας για την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων. Είδαμε ότι ξεκίνησε και η εισαγγελική έρευνα για το πώς έφτασαν στα χέρια της τα email των απόδημων. Αν και εσάς σας προβληματίζει αυτό. Και βέβαια, επειδή τώρα είμαστε πρώτη φορά στο να ψηφίσουμε με επιστολική ψήφο, αν θεωρείτε ότι και αυτή η διαδικασία μπαίνει σε κάποιο είδους, έτσι, δεν ξέρω, κίνδυνο για το πώς θα λειτουργήσει. Δεν θα σχολιάσω την κυρία Σιμακοπούλου, θα σχολιάσω την κυρία Κεραμέως, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη, διότι σύμφωνα με τη δικιά μας εικόνα, η βάση δεδομένων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε πρέπει να μας πει και κύριε Κεραμέως αν είναι διασφαλισμένα τα data, τα δεδομένα δηλαδή, ή αν κάποιος, κάποια ή η ίδια έδωσε τα δεδομένα στην κυρία Σιμακοπούλου. Το θέμα δεν είναι η κυρία Σιμακοπούλου, το μισό κομμάτι του εγκλήματος είναι ο βασικός παίκτης που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυρία Κεραμέως. Οπότε και αυτό πηγαίνει στο κράτος και όπως θέλετε. Μάλιστα, Νατάσα. Είστε στην καρδιά της επικαιρότητας σήμερα και των εξελίξεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νατάσα. Θα πούμε και περισσότερα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Αρβανίτη.